Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συνεχίζεται η επέλαση του κορονοϊού με αμείωτο ρυθμό και η μάχη από όλους για τον περιορισμό του. Μέσα σε λίγα 24 ώρα προστέθηκαν 3 ακόμη θύματα, με τους νεκρούς στην Ελλάδα να ανέρχονται πλέον στους 20. Η κατάσταση είναι κρίσιμη, όπως σημειώνεται από όλες τις πλευρές. Σήμερα ανακοινώνουμε 48 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα είναι 743. 134 συμπολίτες μας συνεχίζουν να νοσηλεύονται. Από αυτούς η πλειοψηφία είναι άνδρες, το 60%. 45 συμπολίτες μας συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε μονάδα διασωληνωμένη. Η μέση ηλικία τους είναι 68 έτη και οι περισσότεροι είναι άνδρες και όλοι έχουν υποκείμενο νόσημα, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν υποκείμενο νόσημα. Σας υπενθυμίζω εδώ ότι τα στοιχεία περιλαμβάνουν και ασθενείς που νοσηλεύτηκαν ή διασωληνώθηκαν τις προηγούμενες μέρες, αλλά δηλώθηκαν και καταγράφηκαν στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας το τελευταίο 24ωρο. Άρα η αύξηση αυτή των 10 ασθενών που διασωληνώνονται δείχνει και στοιχεία από κάποιες προηγούμενες μέρες. Οπωσδήποτε η διασωλήνωση για αυτούς τους ανθρώπους είναι πολύ σημαντική και αυξάνει την πιθανότητα επιβίωσης σε ανθρώπους που εμφανίζουν τη βαριά επιπλοκή της νόσου, την αναπνευστική ανεπάρκεια. Τέλος, έχουμε 20 θανάτους συνολικά σήμερα. Η μέση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν 75 ετών. Σε αυτή τη λίστα, την τραγική λίστα, περιλαμβάνονται 14 άνδρες και 3 γυναίκες, όλοι με κάποιο υποκείμενο νόσημα και ένας ηλικιωμένος. 32 συμπολίτες μας έχουν πάρει εξιτήριο. Υπάρχουν όμως και κάποια αισιόδοξα νέα. 2 ημέρες στη σειρά υπάρχει μειωμένος αριθμός καταγραφών της νόσου και θανάτων στη γείτονα Ιταλία. Στη χώρα από την οποία ξεκίνησε η επιδημία, στην επαρχία Χουμπέι, που ήταν το επίκεντρο της επιδημίας, ο περιορισμός σταματά την Τετάρτη, εκτός από την πόλη Γουχάν, όπου ο περιορισμός και τα αυστηρά μέτρα θα σταματήσουν στις 8 Απριλίου. Όπως καταλαβαίνετε, η διάρκεια των μέτρων ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στον περιορισμό της διασποράς του ιού. Πρέπει όμως να υπάρχει επαγρύπνηση. Εστίες αναζωπήρωσης μπορεί να υπάρχουν παντού μετά την άρση των μέτρων, όταν δεν έχει νοσήσει μεγάλος αριθμός του πληθυσμού. Μόνο μελέτες αντισωμάτων θα δείξουν τους επόμενους μήνες ποιος έχει περάσει τον ιό και ποιος όχι. Σε αντίθεση με κάποιες περιοχές της Κίνας, όπου με μαθηματικές μας εκτιμήσεις πέρασε τον ιό μεγάλο μέρος του πληθυσμού, στις περισσότερες χώρες του κόσμου αυτό δεν ισχύει. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τσιόδρα. Πάμε να δούμε και την κατάσταση εδώ, στα δικά μας, τοπικά. Μαζί μας η Γεωργιάνα Ρωστοπούλη. Καλησπέρα, Γεωργιά. Καλησπέρα, Θέμη, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγε κανείς πως τα θετικά νέα συνεχίζονται υπό την έννοια ότι παραμένουν σε αρνητικό ρυθμό τα δείγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τα νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, μια και μιλάμε για την επέλαση του κορονοϊού. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε 11, 8 στην Καλαμάτα και 3 στην Κυπαρισσία, στο νοσοκομείο της εκεί περιοχής, όπου είναι αρνητικά ευτυχώς. Είναι πάρα πολύ σημαντική η εξέλιξη. Υπάρχουν βέβαια διαρκώς, έτσι, γιατί τώρα θα δούμε από εδώ και στο εξής. Έχουμε ακούσει πολλές φορές και τον κύριο Τσιόδρα που αναφέρεται σε αυτό, ότι η εκτίμηση είναι για χιλιάδες κρούσματα και κάποια στιγμή θα χάσουμε. Ότι, ναι, αυτό που λες, ότι δεν θα μετριώνται όλες τις περιπτώσεις πλέον. Έτσι, θα μετριώνται πολύ σοβαρές περιπτώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την αναγνώρισή τους ως κρούσματα κορονοϊού. Πραγματικά. Αυτό είναι γεγονός. Έχουμε λοιπόν αυτή την θετική εξέλιξη. Να πούμε πως υπάρχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά και στο νοσοκομείο της Καλαμάτας αλλά και της Κυπαρισσίας, που έχουν να κάνουν με το προσωπικό. Και ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια σημαντική λοιπόν κίνηση ενίσχυσης, 109 άτομα που ενισχύουν την όλη προσπάθεια στα δύο νοσοκομεία. Είναι η υπογραφή του κυρίου Κοντοζαμάνη, του Υφυπουργού Υγείας, και συγκεκριμένα 64 στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και 45 στο νοσοκομείο της Κυπαρισσίας. Και όπως ανακοίνωσε ο διοικητής των δύο νοσοκομείων, της Καλαμάτας ειδικότερα. Επικουρικό προσωπικό, έτσι. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί προχθές, το είχαμε σχολιάσει και εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, μιλούσαμε για την προσθήκη και σε νοσηλευτικό προσωπικό που έχει υπάρξει. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι οι ανάγκες ιδιαίτερα αυξημένες αυτή την περίοδο, το καταλαβαίνει ο καθένας από εμάς. Και είναι η ανάρτηση που ήρθε από τον ίδιο το διοικητή,
Πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί δείχνει ότι όπως δεσμεύτηκε και η κυβέρνηση, μπαίνουμε δυνατά στο κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με την στελέχωση, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και αυξημένες ανάγκες. Ευτυχώς θα δουν πολύ σοβαρά το θέμα της στήριξης του δημοσίου συστήματος υγείας μέσα από αυτήν την σκληρή δοκιμασία που περνάμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα υπάρχει και ένα κύμα συμπαράσταση στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και αυτό είναι πραγματικά ενθαρρυντικό. Θα δούμε σε λίγο την ξεχωριστή ενέργεια από τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας. Όμως υπάρχουν μία σειρά από μικρές ή μεγάλες ενέργειες. Μια και μίλησες για το Μητροπολίτη Μεσσηνίας, είναι 10.000 ευρώ, είναι ένα σπουδαίο ποσό και η Εκκλησία δείχνει λοιπόν για μία ακόμη φορά με τον δικό της τρόπο πόσο κοντά είναι στους πολίτες και ειδικά σε κρίσιμες ώρες και ώρες ανάγκης όπως αυτή. Ένα πραγματικά κύμα αλληλεγγύης πρακτής, μια και αναφέρεσαι, είδαμε και χθες τον δικηγορικό σύλλογο 3.000 ευρώ, αλλά είναι πολύς ο κόσμος. Αυτό που νομίζω το βλέπουμε και στον τίτλο της συζήτησής μας, που προκαλεί έτσι περισσότερη αίσθηση και έχει τη δική του σημασία, είναι αυτά τα 1.000 ευρώ που θα λέει κανείς, εντάξει, είναι ένα ποσό που μπορεί να καλύψει κάποιες μικρές ανάγκες, είναι η αλήθεια. Αλλά όταν έρχεται από έναν σύλλογο, όπως ο Σύλλογος των Ατόμων με Εμπειρία Καρκίνου, ξαναρχίζω, όπου διαθέτει αυτά τα χρήματα, τα λίγα από το υστέρημά τους και ξέρουμε ότι οι άνθρωποι με εμπειρία καρκίνου, οι άνθρωποι που είναι σε αυτή την κατάσταση, πόσο πολύ μεγάλες δυσκολίες αντιμετωπίζουν, πόσο αυξημένα έξοδα, αν το θέλεις, οι ανάγκες. Και πόσο ξέρουν να μάχονται για την ίδια τη ζωή. Προφανώς. Και ξέρουν από αυτές τις σκληρές δοκιμασίες τις οποίες περνάμε και στέλνουν ένα μήνυμα ελπίδας και ένα μήνυμα ζωής και πραγματικά αξίζει σε όλους αυτούς, ανώνυμους και επώνυμους, ένα τεράστιο μπράβο. Φαντάζομαι ότι και τα μεγάλα, να το πω έτσι, κεφάλια του νομού, οι επιχειρηματίες, κάποιοι άνθρωποι που έχουν την οικονομική άνοση, θα συνεισφέρουν σε αυτόν τον αγώνα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Πρέπει να στηριχθεί, το έχουν κάνει και στο παρελθόν, πολλές φορές. Το έχουν κάνει, ναι. Καλό και είναι να το κάνουν και τώρα, ναι. Όλοι μαζί, να στηρίξουν όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται από το Εθνικό Σύστημα Δημόσιας Υγείας. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και μία σημείωση από τον κύριο Μπέζο για να δούμε πώς στηρίζονται και οι κλινικές μεταξύ τους. Δηλαδή, η Καλαμάτα στηρίζει το Πανεαρκαδικό Νοσοκομείο για να προσθεθούν εκεί. Δύο αναπνευστήρες προκειμένου από 4 να γίνουν 6 κλίνες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα δεν υπάρχουν όρια, δεν υπάρχουν σύνορα και νομίζω ότι με όσα συμβαίνουν και στον Εύρο που κάποιοι λένε γιατί τα ξεχνάτε, νομίζω ότι αυτή είναι η στιγμή που αυτό έχει πολύ μεγάλη ουσία, τόπο και χώρο για να συζητάμε. Δεν υπάρχουν σύνορα, βλέπουμε τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, βλέπουμε τι συμβαίνει στην γειτονική χώρα. Για να μην φτάσουμε σε αυτές τις καταστάσεις, λοιπόν, πρέπει όλοι να βοηθήσουμε με τον όποιον τρόπο, είτε της αυτοπροστασίας με τον περιορισμό στο σπίτι, είτε αν έχει κάποιος, όπως πολύ σωστά είπες, τη δυνατότητα από επιχειρηματίες που το έχουν κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, να δώσουν τα απαραίτητα, τα αυτονόητα, ό,τι μπορούν, από το υστέρημα ή όχι. Μα γιατί είναι ζήτημα για όλους. Πλήττονται όλοι. Πάνω απ' όλα, πλήττεται η υγεία των πολιτών. Προφανώς. Και νομίζω ότι σε αυτή την προσπάθεια. Και εν δυνάμει είμαστε όλοι, έτσι. Επομένως, σας το δούμε και έτσι. Ωραία. Σε λίγο θα τα πούμε ξανά με τη Γεωργία Αναγνωστοπούλου για μία σειρά από ζητήματα. Πάμε εμείς σε αυτό το σημείο να δούμε την ξεχωριστή κίνηση για μία ακόμη φορά, κίνηση στήριξης από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας προς το νοσοκομείο. Μία ακόμα σημαντική και ουσιαστική κίνηση στήριξης της προσπάθειας που γίνεται από τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης με τον κορονοϊό, από τον Ποιμενάρχη Μεσσηνίας. Διαδοχικές οι ενέργειες από τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος, όπως γνωστοποίησε ο διοικητής του νοσοκομείου Καλαμάτας Γιώργος Μπέζος, ανακοίνωσε την απόφαση του βιβλιόπτωκου ταμείου της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας να διαθέσει το ποσό των 10.000 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών ατομικής προστασίας του προσωπικού του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στην επιστολή του, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας αναφέρει: «Αξιότιμη και αγαπητέ μου κύριε διοικητά, παρακολουθώ εκ του σύνεγγη στον καθημερινό αγώνα των συνεργατών σας ιατρών, νοσηλευτών και όλου του υπολείπου προσωπικού προς αντιμετώπιση των σοβαρών κινδύνων της δημόσιας υγείας. Της υγείας δηλαδή όλων μας, που συνίσταται στη μείωση του κινδύνου της διασποράς λοιμόξεως που βασανίζει την ανθρωπότητα. Κρίμασιν εις ειδεν Κύριος και επιθυμών να έλθω αρρωγός εις το έργο σας. Θέτω εις διάθεσή σας χρηματικό ποσό 10.000 ευρώ, προκειμένου να διατεθεί για την προμήθεια αναγκαίων παραφαρμακευτικών ειδών. Εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να δίδει σε όλους σας υγεία και δύναμη προς επιτέλεση ιεράς αποστολής σας». Ακολούθως, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας Γιώργος Μπέζος και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας και το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλόπτωχου Ταμείου για την πολύτιμη συνεισφορά τους. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, τώρα όλοι μαζί ενώνουμε τις δυνάμεις μας.
Πολύ σημαντική εξέλιξη με την Εκκλησία λοιπόν να δείχνει έμπρακτα πως είναι δίπλα στους πολίτες. Τώρα δεύτερη μέρα απαγόρευση, σήμερα με τον κόσμο να βγαίνει μόνο για τα απαραίτητα. Δύσκολα είναι τα πράγματα, δεν βλέπεις τι γίνεται. Μόνο για τα άκρως απαραίτητα βγήκαν σήμερα δεύτερη μέρα της απαγόρευσης οι πολίτες από τα σπίτια τους, τηρώντας όσα προβλέπονται στο πλαίσιο της μη εξάπλωσης του κορονοϊού. Κάνω φυσικοθεραπείες για το πόδι μου που έκανα πριν 25 μέρες στην Αθήνα, χιαστό και μηνίσκο εγχείρηση, και πάω για φυσικοθεραπείες και να πάρω ψωμάκι και να πάω σπίτι μου. Βγήκα να πάω να βάλω στο Βονταφόν, το 23 Μαρτίου είναι κλειστό και πάω εδώ κάτω στο άλλο. Αναγκαστικά, γιατί είχατε μείνει χωρίς τηλέφωνο δηλαδή. Ναι. Ήταν απαραίτητο, πρέπει να πάω να δουλέψω, να καθαρίζω το τραπέζα Αττικά Μπανκ. Τώρα γυρίζω σπίτι, θα έρθω πάλι αργότερα. Ήταν γιατί ήθελα να πάω σε γιατρό. Έχω το χαρτί του γιατρού. Το ραντεβού που έκλεισα, δεν έχω τίποτα άλλο. Για του λόγου του αληθές, οι πολίτες που αναγκάστηκαν, όπως σημειώνουν, να βγουν από το σπίτι τους για κάποια δουλειά σήμερα, δεύτερη μέρα της απαγόρευσης, μας έδειξαν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Mm-hmm. Μήνυμα έχω στείλει στο φόρμα, πώς σε λένε αυτό, δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι. Αυτό είναι του ραντεβού, έτσι. Ναι, για εξετάσεις. Οι περισσότεροι μοιάζουν να έχουν θορυβηθεί από την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται σε αρκετές περιοχές του πλανήτη, με αρκετούς ωστόσο να διατηρούν ορισμένες επιφυλάξεις και να διατυπώνουν τις απορίες τους. Είναι μόνο η Ελλάδα, εμείς είμαστε πιο καλά από τους άλλους. Γερμανία, Ιταλία, Αυστραλία, Καναδά, όλα είναι χάλια. Τι να σας πω, κύριε μου. Δύσκολα είναι. Εγώ φοβάμαι κιόλας. Δεν ξέρω. Την απόσταση κυρίως. Εγώ είμαι καταδρομέας τώρα το πρωί, έτρεχα, δεν με σταμάτησε κανείς. Με την αστυνομία πέρναγα, χαιρετιόμουν. Δεν χρειάζεται και πολύ πανικός, χρειάζεται κάποια προσοχή, αλλά να μην πανικοβαλόμαστε, γιατί θα κλειτώσουμε τον κορονοϊό, θα πάμε από κατάθλιψη. Διαβάζοντας το ίντερνετ λοιπόν, έχω μια απορία. Να μας εξηγήσουν γιατί μας έχουν κλείσει μέσα, γιατί κλείσανε τις δουλειές μας, γιατί δεν έχει ο κόσμος να πάει να ψωνίσει, γιατί στο τέλος θα πεινάσουμε αν κρατήσει αυτό 2 μήνες. Και διαβάζοντας λοιπόν τα στοιχεία παγκοσμίως από τον κορονοϊό, έχουμε 16.500 νεκρούς. Ναι ή όχι? Ναι. Η Κίνα έχει πληθυσμό 1.400.000 εκατομμύρια κατοίκους, νεκρούς 3.500, τους κλείσανε μέσα. Ξεκίνησε μετά Ευρώπη κτλ. Παγκοσμίως, στατιστικά, μπείτε και διαβάστε το ίντερνετ. Από τον ιό της γρήπης ή τα 1N1 κάθε χρόνο στην Ευρώπη, πεθαίνουν 60.000 άνθρωποι στην Ευρώπη. Ποια κυβέρνηση τους υποχρέωσε αυτούς τους χριστιανούς να πάνε να κάνει το εμβόλιο? Το εμβόλιο της γρήπης είναι προαιρετικό, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Έτσι, μπράβο. Είναι προαιρετικό. Οι κυβερνήσεις έπρεπε να τους υποχρεώνουν να πάνε το κάνουν. Τους αφήνουν και πεθαίνουν. Εξαπλώνεται, ναι, αλλά με βάση των νεκρών και με βάση των θυμάτων προχωράμε και κάνουμε ό,τι κάνουμε. Και μας κλείνει τώρα εμάς μέσα. Μας κλείνει τις δουλειές, μας κλείνει τα μαγαζιά. Δεν θα έχουμε να ψωνίσουμε, δεν θα έχουμε να φάμε. Σήμερα στο ATM υποχρεωτικά 400, δεν βγάζει 900 λεπτά επαναστευτές ευρώ. Δεν ξέρω τι είναι από πίσω, να μας πούνε αυτοί που κυβερνούν. Δεν κυβερνάω. Αν κυβερνούσα, εγώ θα τους έλεγα τι είναι από πίσω. Να μας πούνε αυτοί που μας έκλεισαν μέσα, γιατί μας έκλεισαν. Αυτά λοιπόν από την αγωνία των πολιτών. Πάμε εμείς τώρα στην καθημερινή μάχη των γιατρών. Να συνδεθούμε μέσω Skype με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, τον κύριο Δημήτρη Τζορτζίνη. Καλησπέρα, κύριε Τζορτζίνη. Καλησπέρα σε εσάς. Έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο τα στοιχεία έτσι όπως εξελίσσεται αυτή η μάχη ενάντια στην επέλαση του κορονοϊού. Και με τα σημερινά έτσι, δεδομένα της ανακοίνωσης του κύριου Τσιόδρα, αν μπορεί κάποιος να πει ότι είμαστε σε έναν καλό ρυθμό ή σε έναν ρυθμό που εμπνέει ανησυχία. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό ρυθμό. Ναι, σας ακούμε, κύριε Τζορτζίν. Είμαστε σε καλό ρυθμό, γιατί βλέποντας τις καμπύλες, αν ψάξουμε μαθηματικά και δούμε τις καμπύλες που υπάρχουν στην υπόλοιπη Ευρώπη ή στην Ιταλία, θα δούμε ότι οι καμπύλες οι δικές μας είναι πολύ καλύτερες. Δηλαδή, τα θύματα που έχουμε, οι διασωληνωμένοι που έχουμε και τα καινούργια κρούσματα που έχουμε, που είναι, τα καινούργια κρούσματα είναι λίγο πλασματικό, mm-hmm. Δείχνουν ότι υπάρχει ομαλή πορεία της νόσου. Ναι. Αυτό που φοβόμαστε είναι να υπάρχει ανεξέλεγκτη πορεία της νόσου, έτσι ώστε να μην μπορεί το σύστημα το υγειονομικό να την υποστηρίξει. Και αυτή είναι η διαφορά στον προηγούμενο ακροατή σας που έλεγε για τη γρήπη. Η γρήπη έχει ομαλή πορεία. Δεν κινδυνεύει να καταρρεύσει το σύστημα υγείας. Ο κορονοϊός μπορεί να έχει μια ανεξέλεγκτη πορεία
και ξαφνικά στο νοσοκομείο Καλαμάτας, που μπορεί να υποστηρίξει 1, 2, 5, 10, 15 περιστατικά, να εμφανιστούν 500 περιστατικά. Πράγμα που δεν μπορεί να τα υποστηρίξει κανένα νοσοκομείο στον κόσμο. Ναι. Σήμερα... Αυτός είναι ο κίνδυνος με τον κορονοϊό. Σήμερα, γιατρέ, είχαμε και την εικόνα και θα λέει κανείς ότι μέχρι τώρα η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί είναι ότι ο κορονοϊός χτυπά τις ευπαθείς ομάδες, στους οποίους περιλαμβάνονται και ομάδες ηλικιωμένοι και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Σήμερα είχαμε όμως τον χαμό και μιας νεαρής γυναίκας. Σαφώς. Και σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό. Απλά οι ευπαθείς ομάδες έχουν διαφορετική θνητότητα σημαντικά σε σχέση με τις ομάδες χαμηλού κινδύνου. Δεν σημαίνει ότι και μια ομάδα χαμηλού κινδύνου, ένα νέο άτομο δεν κινδυνεύει. Και αυτό είναι μήνυμα προς τους συμπολίτες μας, που οι νεότεροι πιθανόν να πιστεύουν ότι δεν θα πάθουν τίποτα. Θα πάθουν και αυτοί. Απλά η στατιστική δεν είναι ίδια για έναν 80χρονο με προβλήματα καρδιολογικά ή αναπνευστικά και το ίδιο με μια 25χρονη, γιατί υπάρχει διαφορά μεταξύ γυναικών και αντρών. Οι άντρες είναι πιο ευπαθείς σε σχέση με τις γυναίκες. Mm-hmm. Μια 25χρονη η οποία δεν έχει κανένα πρόβλημα υγείας και είναι και αθλητικός τύπος. Έτσι. Αλλά κινδυνεύει και ο ένας συνάνθρωπός μας, ο 80χρονος και η 25χρονη. Απλά έχουν διαφορετικές πιθανότητες θνητότητας. Μάλιστα. Έχουμε μέχρι τώρα κάποια συμπτώματα που καταδεικνύουν, θα λέει κανείς, την πρόθεση ενός ατόμου να παρουσιάσει κορονοϊό. Ακούσαμε σήμερα μέχρι και για την απώλεια της όσφρησης να γίνεται λόγος. Ακούστε, νομίζω ότι από αυτά που ακούω και εγώ, γιατί εμένα η ειδικότητά μου δεν είναι παθολόγος, να σας πω την αλήθεια, είναι ότι ειδικά συμπτώματα δεν υπάρχουν, ντε και καλά ειδικά. Είναι όλα τα συμπτώματα που μπορεί να έχει μια οποιαδήποτε αναπνευστική λίμωξη. Και μια οποιαδήποτε αναπνευστική λίμωξη της εποχής δεν σημαίνει ότι είναι κορονοϊός. Γιατί και πέρυσι τέτοια εποχή, το Πάσχα, έχουμε τους πυρετούς του Πάσχα, που ειδικά όταν είναι νωρίς, που κατακλείζουν το σύστημα υγείας. Αυτά συνήθως οφείλονται σε ερυνοϊούς, σε ιούς του ανώτερου αναπνευστικού ήπιους ή σε γρήπη. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει πυρετό ή όποιος έχει καταρροή ή πονόλαιμο έχει κορονοϊό. Πάντως υπάρχει ανησυχία στους πολίτες και οι πολίτες καλά κάνουν και αγωνιούν και ανησυχούν, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια ηρεμία, ψυχραιμία και μια συγκεκριμένη πλέον αντίδραση ενημέρωσης του γιατρού, ενημέρωση των αρμοδίων και μετέπειτα, να το πω έτσι, να μην επιβαρυνθεί, θα λέει κανείς, η παρουσία κάποιου στο νοσοκομείο με τον τρόπο που θα λέει κανείς θα πήγαινε πιο εύκολα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Βλέπουμε ότι και οι γιατροί της Μεσσηνίας δηλώνουν εθελοντές. Σε τι φάση βρισκόμαστε? Νομίζω ότι εμείς είμαστε οι πρώτοι που ξεκινήσαμε αυτό το εγχείρημα σαν ιατρικό σύλλογος του εθελοντισμού. Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που είναι γραμμένοι, έχουν συμπληρώσει την ειδική φόρμα που από κοινού έχουμε φτιάξει με το νοσοκομείο Καλαμάτας, ώστε αν χρειαστεί, ξαναλέω, αν χρειαστεί θα χρησιμοποιηθούν από το σύστημα. Προς το παρόν δεν χρειάζεται και θα ήθελα να μην χρειαστεί ποτέ. Αλλά είμαστε έτοιμοι. Η λίστα συνεχίζει να αυξάνει. Αλλά να σας πω κάτι, ότι η φόρμα ουσιαστικά ξεκίνησε και απεστάλλει στους συνάδελφους γιατρούς εχθές. Είχαν εκδηλώσει αρκετοί συνάδελφοι την προηγούμενη εβδομάδα ενδιαφέρον, αλλά η σημασία έχει η φόρμα. Όποιος συμπληρώσει τη φόρμα, αυτομάτως μπαίνει στον κατάλογο και όταν χρειαστεί, σε συνεννόηση δική μου με τον πρόεδρο του νοσοκομείου, τον διοικητή του νοσοκομείου, θα γίνει η ανάπτυξή τους στο νοσοκομείο Καλαμάτας ή οπουδήποτε άλλο χρειαστεί. Σας ξαναλέω, ευχόμαστε να μην χρειαστούν αυτοί οι συνάδελφοι να πάνε εκεί. Πάντως είναι πολύ μεγάλο γεγονός και θετικό γεγονός το ότι υπάρχει αυτή η συμμετοχή και ότι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Πάντα οι γιατροί στην πρώτη γραμμή. Δεν θυμηθήκαμε τώρα τους γιατρούς. Όχι, ακούστε. Εγώ πάντα έλεγα πολλά χρόνια πριν ότι θα πρέπει να υπάρχει αλληλοδιασύνδεση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τώρα είναι μια ευκαιρία στα δύσκολα να γίνει και αυτό το πράγμα. Οι γιατροί είναι πάντα στο πλευρό του ασθενή τους. Είτε είναι στο δημόσιο τομέα, είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα. Επιτελούν έργο και οι μεν και οι δε, ό,τι τους αναλογεί στον καθένα, και οι πολίτες θα πρέπει να τους τιμούν και να τους ευχαριστούν με τον τρόπο τους, που μπορεί να είναι ένα ευχαριστώ. Κάθε φορά, γιατί
δεν είναι μόνο η επιδημία που έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι η καθημερινή ασθένεια που υπάρχει. Και μη άσχετα με τον κορονοϊό, οι συμπολίτες μας ασθενούν και έχουν διάφορες νοσηρότητες άσχετα με τον κορονοϊό. Ωραία. Κύριε και Ζωζή, θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυτές. Προφανώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο σε όλους μας. Πάμε να δούμε εμείς τώρα πώς δοκιμάζεται το σύστημα υγείας, το οποίο κρατάει προς ώρας δυναμικά. Όπως ακούσατε και εσείς, τις κινήσεις που γίνονται για την ενίσχυσή του με προσωπικό σε όλους τους κρίσιμους τομείς, αλλά και την ανάγκη να βοηθήσουν οι εθελοντές, στάθηκε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Στη διαβεβαίωση του αρμόδιο Υπουργείο θα προχωρήσει όποιες κινήσεις και προσλήψεις είναι απαραίτητες προκειμένου το σύστημα υγείας να ανταπεξέλθει στις εβδομάδες που ακολουθούν στην κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, έδωσε ο Βασίλης Κικίλιας. Όμως πριν από 2 μήνες το ΕΣΥ είχε 565 κλίνες ΜΕΘ. Σε αυτό εμείς προσθέσαμε 80 κλίνες ΜΕΘ από τον ιδιωτικό τομέα για την έξαρση του ιού της γρίπης. Σήμερα το ΕΣΥ έχει 685 κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ και συνεχίζουμε. Προσθέτονται καθημερινά και άλλες. 39 κλίνες ΜΑΦ ήδη μετατράφηκαν σε ΜΕΘ και έχουμε ήδη πάρει άλλες 107 κλίνες ΜΕΘ από τον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε ακόμα προσθέσει στο σύστημα 38 κλίνες ΜΕΘ από τα στρατιωτικά νοσοκομεία, πάνω από αυτόν τον αριθμό, καθώς και ολόκληρο το νοσοκομείο Νίμιτς που θα χρησιμοποιηθεί ως νοσοκομείο κοροναϊού. Κλίνες που έχουν ήδη αναπτυχθεί για την απλή νοσηλεία ασθενών με COVID-19 είναι μέχρι σήμερα 2.158. Αυτοί οι αριθμοί θα συνεχίσουν να αυξάνονται με βάση τις ανάγκες και το πλάνο που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Υγείας, περνώντας από τη μία φάση εξάπλωσης του ιού στην άλλη. Όσον αφορά στις προσλήψεις, σύμφωνα με την ενημέρωση του Βασίλη Κικίλια, το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη προχωρήσει ορισμένες και στα νοσοκομεία όλης της χώρας έχουν αναλάβει υπηρεσία 176 γιατροί και 733 νοσηλευτές και λοιπόπροσωπικό. Έχουν ήδη εγκριθεί ακόμα 2.145 προσλήψεις και πιο αναλυτικά 431 γιατροί και 1.714 νοσηλευτές και λοιπόπροσωπικό. Αυτοί θα προσληφθούν εντός του επόμενου δεκαημέρου. Καθημερινά εγκρίνονται και άλλες προσλήψεις ιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν στα νοσοκομεία μας. Ο Υπουργός Υγείας παράλληλα απίθυνε και έκκληση για εθελοντική προσφορά λειτουργών υγείας μέσα από την πλατφόρμα εθελοντές.gov.gr. Ακούσαμε λοιπόν εμείς τις χαρακτηριστικές αναφορές που υπάρχουν από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Ακούσατε νωρίτερα και τις αναφορές που υπάρχουν και από τους προέδρους των ιατρικών συλλόγων ανά τη χώρα, προκειμένου εθελοντές να συνεισφέρουν σε αυτή την εθνική προσπάθεια, σε αυτή την προσπάθεια που έχει στόχο πάνω απ' όλα τον άνθρωπο, πάνω απ' όλα να σώσει ζωές. Και μακάρι να δούμε αυτή τη λίστα να ανανεώνεται ακόμα περισσότερο, ακόμα και αν δεν χρειαστεί. Πάμε σε μια σύνδεση εμείς με την Τρίπολη και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, τον κύριο Βασίλη Ψυχογιώ. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από ό,τι φαίνεται, είναι, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, το βλέπουμε και το αποτυπώνεται και στις δικές σας παρενέσεις και στις δικές σας συμμετοχές και στις σκέψεις που γίνονται και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Πώς έχει η κατάσταση, αν μπορούμε να μιλάμε πλέον για μια κατάσταση που μπορεί να αποπνέει μια αισιοδοξία ότι θα ξεμπερδέψουμε λίγο πολύ το επόμενο δίμηνο? Όχι, κοιτάξτε, αισιοδοξία ακόμα δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να έχουμε. Είναι εξαιρετικά νωρίς. Θα ήταν τελείως άστοχο να εφησυχάσουμε τον κόσμο στην παρούσα φάση. Για να μπορέσουμε να δούμε ότι η καμπύλη των κρουσμάτων επιπεδώνεται, θα πρέπει πρακτικά, αν θέλετε να το βάλουμε χρονικά, σε ένα καλούπι και το πρώτο 15ήμερο του Απριλίου. Ακόμα είναι εξαιρετικά νωρίς. Γιατί ξέρετε, εκεί που τα πράγματα φαίνονται ότι μπορεί να είναι ήρεμα, μπορεί ξαφνικά να έχει μια απότομη αύξηση της καμπύλης προς τα πάνω. Αυτό είναι αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε. Κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί και σε άλλες χώρες, θα λέει κανείς. Δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να υπάρχει κανένας απολύτως εφησυχασμός. Κανένας απολύτως, θα μου επιτρέψετε να το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Κανένας εφησυχασμός. Αυτή δεν είναι ούτε μια ιστορία επί χάρτου. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρία. Το μαρτυρούν τα θύματα που υπάρχουν σε όλα τα μέρη του κόσμου.
δεν είναι κάτι με το οποίο παίζουμε. Πρέπει να ακολουθούμε με απόλυτη αυστηρότητα, με ευλαβική προσήλωση τις οδηγίες των ειδικών και πιστέψτε με, για κανέναν δεν είναι ευχάριστη ιστορία. Όταν θα χρειαστεί να χαλαρώσουν τα πράγματα, οι ηθήνοντες είναι οι πρώτοι που θα το ανακοινώσουν. Γνωρίζετε πολύ καλά την κατάσταση και ξέρετε και τα υγειονομικά δεδομένα και στην Αρκαδία και στην Πελοπόννησο. Αντέχει αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ακούμε καθημερινά για τις προσπάθειες ενίσχυσης, είτε σε προσωπικό είτε σε κλίνες. Είναι μια δυναμική προσπάθεια που γίνεται τώρα. Θα το πω έτσι μέσα σε αυτή την αναμπομπούλα, που θα έπρεπε να γίνει πολλά χρόνια πριν, βέβαια. Ναι, στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, αν είναι ικανοποιητικά τα δεδομένα και αν είναι καλά τα δεδομένα για το σύστημα υγείας στην Πελοπόννησο. Στην κατάσταση στην οποία είμαστε τώρα, το σύστημα βεβαίως και αντέχει. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι κάτι που τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα έχουμε σε δύο μέρες, σε τρεις μέρες, γιατί σας είπα, η έκθεση μπορεί να είναι αυξητική γεωμετρικά. Ακριβώς αυτό είναι, αν θέλετε, και το μέλημα όλων και της κυβέρνησης και των υγειονομικών που παλεύουμε να μην έχουμε μία απότομη αύξηση, γιατί εκεί είναι που θα υπάρξει το πρόβλημα. Γνωρίζουμε ότι θα επεκταθεί ο ιός. Εάν υπήρχε ένας μαγικός τρόπος με ένα μαγικό ραβδί να μπορούμε να επιμερίσουμε στο χρόνο τα περιστατικά, θα ήμασταν ήρεμοι ότι το σύστημα θα άντεχε απόλυτα. Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Εξαρτάται από την διασπορά που θα υπάρχει στην κοινότητα. Μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε μία καταγραφή περιστατικών συνολική. Χρησιμοποιούμε αλγορίθμους, μοντέλα για να καταλάβουμε περίπου που είμαστε. Αυτό που πρέπει όλοι να έχουν στο μυαλό τους είναι ότι από το ποσοστό των ανθρώπων που θα κολλήσουν τον ιό αυτό, το 15% θα χρειαστεί νοσηλεία και το 5% θα χρειαστεί μονάδες εντατικής θεραπείας. Mm-hmm. Άρα, σε αυτή την εξίσωση υπάρχει πάντοτε ένας άγνωστος χ. Ποιος είναι ο αριθμός των μολυσμένων? Όταν αυξάνεται αυτός ο παρανομαστής, αυξάνονται και όλα τα υπόλοιπα. Και αλλάζουν βέβαια και τα δεδομένα αντιμετώπισης. Οι πολίτες αυτό που πρέπει να κάνουν είναι πολύ συγκεκριμένο. Να μείνουν σπίτι, να σπάσει αυτή η αλυσίδα μετάβωσης του κορονοϊού. Προφανώς να περιμένουμε και όλες τις καταστάσεις να εξελιχθούν σε ό,τι έχει να κάνει με τα νέα φάρμακα. Τα εμβόλια βέβαια θα καθυστερήσουν. Για να δούμε και να αντέχει το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά να δούμε να περιορίζεται και όλη η κατάσταση και στην περιφέρειά μας. Οι πολίτες βεβαίως πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες. Σας λέω και πάλι με ευλαβική ακρίβεια. Να το πω λίγο με ποδοσφαιρικούς όρους, αν και εγώ δεν είμαι τόσο φίλος του ποδοσφαίρου. Σε αυτή την ιστορία παίζουμε κατενάτσι. Προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εμβόλιο. Το εμβόλιο θα καθυστερήσει. Ελπίζουμε όχι πάρα πολύ, γιατί ήδη προχωρούν οι έρευνες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εμβόλιο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα και μοναδικό φάρμακο το οποίο θα αντιμετώπιζε απόλυτα και αποτελεσματικά την νόσο. Χρησιμοποιούμε φάρμακα που έχουν χρησιμοποιηθεί για άλλες ασθένειες στο παρελθόν και φαίνεται ότι βοηθούν. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρένθεση. Τα φάρμακα, το οποιοδήποτε φάρμακο, δεν πάει κάποιος το παίρνει στο φαρμακείο. Ναι, είναι η άλλη κατάσταση τώρα. Έχουμε δει τους πολίτες να πηγαίνουν κατά ρυπάς, θα λέει κανείς, να παίρνουν και να προμηθεύονται οτιδήποτε φάρμακο. Έτσι. Διότι καταλαβαίνετε ότι τα φάρμακα έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες, μπορούν με άλλες αγωγές που ενδεχομένως παίρνει κάποιος ασθενής να έχουν συνέργεια. Το φάρμακο είναι ένα εργαλείο του ιατρού. Ο ιατρός δεν το στοκάρει γιατί θα το χρησιμοποιήσει σε δεύτερο χρόνο ή θέλει να το κάνει κάτι άλλο. Όπου χρειάζεται και κρίνει, θα το χρησιμοποιήσει. Υπάρχει ακόμα ένας μύθος ότι αν πιάσουμε τον Μάιο θα πάψει να μεταδίδεται ο ιός. Δεν θα πάψει να μεταδίδεται κανένας ιός. Απλά επειδή βγαίνουμε λίγο πιο εύκολα σε ανοιχτούς χώρους, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο συχνοτισμός, πέφτει ο ρυθμός μετάδοσης. Δεν πάβει να μεταδίδεται. Να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι αυτή τη στιγμή στη Βραζιλία έχουν καλοκαίρι, έχουν ζέστη, έχουν 35 βαθμούς θερμοκρασία. Υπάρχει ιός και μεταδίδεται ο ιός.
Και υπάρχει και ένα δεύτερο κύμα, το οποίο το περιμένουμε αρχές Οκτωβρίου. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε είναι να κερδίσουμε χρόνο στο σύστημα, να αυξηθεί η φυσική ανοσία του πληθυσμού, ώστε ό,τι είναι να αντιμετωπίσουμε, να το αντιμετωπίσουμε σε επίπεδο το οποίο μπορούμε να το διαχειριστούμε σε υγειονομικό επίπεδο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις χρήσιμες αναφορές και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Προβλέψετε μόνο, θέλω να πω δύο πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δράτοντας της ευκαιρίας, δίνεται να επικοινωνήσω με τους τηλεθεατές μας. Προσωπικά, αλλά και από τον θεσμικό ρόλο που έχω, θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς τους λειτουργούς της υγείας και τους νοσοκομιακούς ιατρούς οι οποίοι παλεύουν στα νοσοκομεία μας και τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς οι οποίοι υπό πολύ αντίξωες συνθήκες σε επίπεδο πρωτοβάθμιας λειτουργούν και οι δύο κατηγορίες με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, με μεγάλη αυταπάρνηση και υπερβάλλουν τον εαυτόν τους. Να ευχαριστήσω επίσης ειλικρινά από την καρδιά μου τους υπεύθυνους πολίτες που τηρούν τα μέτρα αυτά. Γιατί ξέρετε, τα προβλήματα δημιουργούνται από τους ελάχιστους, αλλά αν αυτή η κριτική μάζα είναι λίγο σημαντική, μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Και ένα δεύτερο πράγμα που θέλω να πω, και ειλικρινά το λέω με μια μικρή δόση στενοχώριας, θα μου επιτρέψετε να το πω, διότι θεωρώ ότι τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί από την κυβέρνηση ήταν απόλυτα πετυχημένα. Παρόλα αυτά, διότι είναι όντως κρίσιμες οι στιγμές και δεν πρέπει να κρυβόμαστε σε κάποια πράγματα, θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν δύο αστοχίες στους σχεδιασμούς. Οι οποίες είναι? Μία αστοχία έχει να κάνει σε οικονομικό επίπεδο. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε πρόβλημα, διότι μην ξεχνάτε ότι μετά από μία δεκαετή κρίση το κρατικό σύστημα υγείας που έχουμε στην πατρίδα μας βιώνει τεράστια προβλήματα λόγω της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης η οποία υπήρχε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι κάτι που το λέμε πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς ήρθε αυτή η ιστορία για να μας το υπενθυμίσει πάρα πολύ έντονα. Πρέπει λοιπόν πολύ γενναία, και το λέω έχοντας πλήρη συνέστηση που τη λέω, πολύ γενναία, με πάρα πολύ γενναίο τρόπο σε οικονομικό επίπεδο, να υπάρξει και σημαντική πλήρης κάλυψη των θέσεων στο κρατικό σύστημα υγείας και χρηματοδότηση όσον αφορά τον εξοπλισμό και τους μηχανισμούς. Μία δεύτερη αστοχία έχει να κάνει με το Υπουργείο Υγείας. Γίναμε αποδέκτες μίας πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας ότι καλεί σε ένα κίνημα εθελοντισμού προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η ιστορία. Θα με επιτρέψετε, εγώ έχω μία τελείως διαφορετική γνώμη. Το αν υπάρχουν εθελοντές γιατροί και υπάρχουν εθελοντές γιατροί πάρα πολλοί, δεν λύνει το πρόβλημα. Εδώ δεν κάνουμε Ολυμπιακούς αγώνες για να πάμε να κάνουμε την πλάκα μας σε κάποια πράγματα. Εδώ τα πράγματα έχουν πολύ αυστηρά πρωτόκολλα. Δεν μπορεί να καλούμε φοιτητές να βοηθήσουν σε αυτήν την ιστορία, πόσο μάλλον όταν έχουμε ένα τεράστιο πληθυσμό ειδικών ιατρών που μπορούν να συνδράμουν. Και να καλούμε και συνταξιούχους, οι οποίοι ρίστο εν παρόδο, μην ξεχνάτε, επειδή εμείς δεν έχουμε συνταξιούχους ηλικιακά των 50 και των 55 ετών. Mm-hmm. Οι συνταξιούχοι ιατροί είναι άνω των 70 ετών. Να. Καλούμε δηλαδή την ευπαθέστερη ομάδα να έρθει αυτή τη στιγμή και να προσφέρει στα νοσοκομεία μας. Φαντάζομαι, κύριε Ψυχογέθα, υπάρχει άλλη πρόβλεψη. Σε κάποιους τομείς συγκεκριμένους θα προσφέρουν, αν προσφέρουν, αν κληθούν να προσφέρουν. Θα τα δούμε όλες αυτά τις επόμενες μέρες να εξειδικεύονται. Κρατάω όλα αυτά που μας είπατε τα πολύ χρήσιμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη και σε εσάς. Πάμε ξανά στην Γεωργία Γνωστοπούλου. Νωρίτερα είδαμε το θέμα που είχε να κάνει με την απαγόρευση της κυκλοφορίας. 70 παραβασάκια. 70 και 766, ευτυχώς 7 μπροστά, να, σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό μέσα σε αυτές τις δύο πρώτες ημέρες, όπου η πρώτη μέρα, η χθεσινή, ήταν έτσι λίγο αναγνωριστική, συστάσεων κτλ. Για να τέλος πάντων μπουν και λίγο στη διαδικασία οι πολίτες και να ξέρουν τι ακριβώς τους περιμένει. Και σήμερα να σου πω, για να τα λέμε όλα,
δεν ήταν πάρα πολύ η έλεγχη, ας πούμε, σε επίπεδο Καλαμάτας. Ήταν σε κάποια σημεία ή στις εισόδους κυρίως. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο εντατική. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολλοί. Δεν ξέρω είναι γεγονός πάντως ότι η κυκλοφορία δεν έχει περιοριστεί στο βαθμό που θα περίμενε κανείς όταν ακούμε για απαγόρευση της κυκλοφορίας. Και επειδή καθίσαμε και φτιάξαμε, έφτιαξες και έφτιαξαν και εδώ υπεύθυνοι όλα αυτά, με υπεύθυνες δηλώσεις, με τα πάντα. Εγώ είδα πάρα πολλά, γιατί έχουμε και το ρεπορτάζ, αραβασάκια, αραβασάκια. Καλά, από δικαιολογία στον Έλληνα, μην το ψάχνεις. Εντάξει, λοιπόν, επομένως είναι λογικό και δεν ξέρω τι θα γίνει αν είναι εντατική έλεγχη από εδώ και πέρα. Γιατί είναι οι δύο πρώτες μέρες, ήταν λίγο έτσι πιο χαλαρά τα πράγματα. Όταν έχουμε 766 παραβάσεις τις δύο πρώτες μέρες. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα και στα όσα σημείωσε στο μεσημερινό μας δελτίο ειδήσεων ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος πέρασε όλες αυτές τις ημέρες από όλα τα νοσοκομεία και της Καλαμάτας και της Αργολίδας και της Κορινθίας σήμερα. Ετοιμότητα, αυτό είναι που επεσήμανε. Στάθηκε βέβαια, αν και θέλησε να μιλήσει για όλα αυτά, όπως είπε, αφού περάσει όλος αυτός ο αρμαγεδόνας, όπως χαρακτήρισε την μάχη που δίνουμε με τον κορονοϊό και την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται, στα ζητήματα που υπάρχουν και στις ελλείψεις, αλλά σε γενικές γραμμές είμαστε σε ετοιμότητα. Κρατάμε και από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής την πρόθεση να συνδράμει όπως και όπου μπορεί. Ήδη έχουν γίνει κάποια πρώτα πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε και από την πλευρά της πολιτείας. Είναι τα ζητήματα και της υγείας σε σχέση με την αυτοδιοίκηση. Είναι όλα αυτά που θα έρθουν μάλλον σε δεύτερο χρόνο. Λοιπόν, και πάμε και σε μία είδηση που έχει ενδιαφέρον. Καταβλισμούς Ρωμά επισκέφθηκε κλιμάκιο του Δήμου Καλαμάτας. Ναι, είναι έτσι. Και μεταξύ άλλων τους έδωσαν τώρα, υπάρχει και ένα οξύμορο εδώ, ενημερωτικό υλικό. Και εκεί φαντάζει έτσι όπως το χαρακτήρισα, γιατί ξέρουμε την σχέση των ανθρώπων αυτών με το συγκεκριμένο ζήτημα, της ενημέρωσης γενικότερα. Επίσης τους έδωσαν κάποιες συμβουλές για τα θέματα της στήρησης της υγιεινής, για την προστασία από τον κορονοϊό, για τη συμπεριφορά που πρέπει να έχουν. Είχαμε και την αγωνία με το καμπανάκι να χτυπά χθες, προχθές, με την τσιγκάνα που έφυγε από τον νοσοκομείο, αλλά τελικά είναι αρνητικό το δείγμα, ευτυχώς, και υπάρχει ένα ζήτημα διασποράς εκεί ακόμη πιο έντονο. Μακάρι να κατάλαβαν, γιατί έχουν τα ζητήματά τους οι συγκεκριμένοι άνθρωποι σε πολλές περιπτώσεις. Πάντως έχουμε δει περιορισμό στις μετακινήσεις τους τις τελευταίες ημέρες. Μην ξεχνάμε ότι και το παζάρι της Αγίας Τριάδας δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία του και νομίζω ότι πολλά θα γίνουν. Σε λίγο θα τα πούμε με τη Γεωργία Αναγνωστοπούλου και για μια σειρά από οικονομικά ζητήματα. Τώρα πάμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Έχουμε τον δικό μας παγκόσμιο πρωταθλητή. Έχει συμμετάσχει σε Ολυμπιάδες, ο Λουίς Τσάτουμας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Η είδηση νομίζω έσκασε σαν βόμβα. Αναβάλλονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο. Έχετε δώσει κι εσείς το παρόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχετε δει από κοντά την ατμόσφαιρα. Πριν από λίγες ημέρες, άλλωστε, ήσασταν και εκείνος που άναψε την Ολυμπιακή φλόγα στην πόλη της Μεσσίνης. Πώς είναι αυτά όλα τα πρωτόγνωρα σκηνικά? Σίγουρα, όπως είπατε, είναι πρωτόγνωρα σκηνικά όλα αυτά. Τώρα, όσο ότι έσκασε σαν βόμβα, νομίζω ότι οι άνθρωποι του αθλητισμού το περίμεναν αυτό ότι θα κυρωθεί αυτοί οι αγώνες, οι Ολυμπιακοί. Ήταν μεγάλο το ρίσκο, νομίζω. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο. Φαντάζομαι ότι υπήρχε όλη αυτή η ανησυχία στον αθλητικό κόσμο και το βλέπαμε και εκφραζόταν και μέσα από τις ομοσπονδίες. Καταρχάς δεν μπορούσαν να προπονηθούν οι αθλητές. Mm-hmm. Τελευταίες μέρες πήραν ειδική άδεια από την πολιτεία να κάνουν μόνο τα άτομα που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που έχουν το όριο προπόνηση σε ένα άδειο στάδιο, χωρίς να μπορούν να χρησιμοποιήσουν σχετικά όλους τους χώρους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η προετοιμασία θα ήταν λειψή. Να πήγαιναν δηλαδή να αγωνιστούν σε ένα χώρο το οποίο δεν ξέραν ακόμα αν έχει περάσει αυτή η καραντίνα, αν έχει περάσει αυτός ο ιός, αν όντως είναι εκεί. Δεν μπορείς να αγωνίζεσαι και να προετοιμάζεσαι κάτω από τέτοιες συνθήκες. Προφανώς, γιατί μιλάμε για πρωταθλητισμό και μιλάμε πάντως για ένα γεγονός που όπως και να έχει, πρώτη φορά το βλέπουμε να επισυμβαίνει σε τέτοια κατάσταση σε καιρό ειρήνης. Δεν νομίζω ότι έχει διαγραφεί ποτέ ξανά στην ιστορία μια τέτοια εικόνα με αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων. Τουλάχιστον ας ελπίσουμε ότι θα γίνει την επόμενη χρονιά, για το 2021. Είναι η τέταρτη φορά που αναβάλλονται νομίζω Ολυμπιακοί Αγώνες σε όλη την ιστορία τους και είναι να επισημάνουμε είναι η δεύτερη φορά στο Τόκιο που αναβάλλονται Ολυμπιακοί Αγώνες. Είναι η δεύτερη φορά στην ίδια πόλη. Mm-hmm. Εντάξει, οπότε, ας ελπίσω οπότε ότι η τρίτη θα είναι τυχερή. Μακάρι η τρίτη να είναι κανένα τυχερή. Η επόμενη χρονιά και ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρχει και
κανένα πρόβλημα στην προετοιμασία και των Ελλήνων πρωταθλητών, γιατί περιμένουμε πολλά και από τους Έλληνες πρωταθλητές. Τα έχεις ζήσει και εσύ πολύ όλα αυτά τα χρόνια πολύ καλά. Και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε και βλέψεις και για τον ελληνικό αθλητισμό και τα επόμενα χρόνια μέσα από αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται. Συγχαρητήρια και σε σένα και για τα όσα έχεις καταφέρει. Και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και για τη συνέχεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να ευχαριστήσουμε τον Λουί Τζάτμα, τον δικό μας τον μεσίνιο παγκόσμιο πρωταθλητή, έναν άνθρωπο που έχει γράψει ιστορία, παγκόσμια ιστορία στο άθλημα εις μήκος. Πάμε σε αυτό το σημείο, σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα με την Γεωργία Αναγνωστοπούλου, να επιστρέψουμε και στα όσα σημείωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, στο μεσημβρινό μας δελτίο ειδήσεων. Εγώ σας μεταφέρω την αισιοδοξία και από την Αργολίδα που ήμουν χθες στα νοσοκομεία του Ναυπλίου και του Άργους, και αυτή η αισιοδοξία εκπηγάζει από την αποφασιστικότητα των σύγχρονων ηρώων που είναι οι γιατροί, οι νοσοκόμες μας και το διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων, και αυτή την αισιοδοξία σας μεταφέρω σήμερα και από το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου και από το Κέντρο Υγείας Λουτρακίου. Στηριζόμαστε στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό, κάνουν ένα αγώνα χωρίς προηγούμενο και από εμάς χρειάζονται μια μικρή προσπάθεια ώστε να τους βοηθήσουμε να ανταποκριθούν τα νοσοκομεία μας με τα μεγάλα προβλήματα που έχουν. Δεν σας κρύβω ότι δεν είναι σε καλό επίπεδο η υγειονομική κατάσταση στην περιφέρειά μας, μια περιφέρεια με 500.000 ανθρώπους που δεν έχει καν ούτε νοσοκομείο αναφοράς. Όμως είναι βέβαιο ότι με τη βοήθεια και της περιφέρειας και των Δήμων και του κράτους και κυρίως με τη στάση των γιατρών μας όλα θα είναι καλύτερα, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία. Και εμείς στα σπίτια μας, τηρώντας με βλάβεια τις οδηγίες που έχουμε. Θα πούμε πολλά μετά τον Αρμαγεδόνα, γιατί περί αυτού πρόκειται, γιατί πρέπει να αναβαθμιστούν εδώ τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία μας. Είμαστε 500.000 άνθρωποι, ξεκινήσαμε με καμιά δεκαριά κλίνες σε όλα τα νοσοκομεία, στις μονάδες συντατικής θεραπείας. Έχουν αυξηθεί τώρα, βέβαια έχουμε και χώρους για αυξημένη φροντίδα, αλλά δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Η περιφέρεια έχει διαθέσει πάνω από 25-30 εκατομμύρια ευρώ τον τελευταίο καιρό για την αναβάθμιση των νοσοκομείων. Προφανώς αγοράζουμε ό,τι μπορούμε να βρούμε, γιατί ξέρετε, δεν είναι το θέμα των χρημάτων, είναι ότι δεν βρίσκουμε τα υλικά τα οποία μας ζητούν νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Πιστεύω να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στις προσεχείς ημέρες. Για τον τουρισμό έρχονται μήνες δύσκολοι, εύχομαι να μην είναι χρόνια. Μετά τον κορονοϊό, Γεωργία, θα έχουν αλλάξει τα πάντα στο οικονομικό επίπεδο και η ματιά μας προς τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετική. Σε βεβαιώνω γι' αυτό και πρέπει να προετοιμαζόμαστε τώρα που μπορούμε να σκεφτούμε λίγο περισσότερο για το πώς πρέπει να είναι η Ελλάδα την επόμενη μέρα και στο επίπεδο της διοίκησης και στο επίπεδο της οικονομίας και στο επίπεδο της υγείας. Δεν θα γιορτάσουμε με το συνήθι τρόπο αύριο, όμως είμαι βέβαιος ότι όλοι οι Έλληνες και θα γιορτάσουν και θα θυμηθούν και θα είναι αποφασισμένοι για την επόμενη μέρα. Αποφασισμένοι εννοώ να τηρήσουμε τα μέτρα τα οποία μας υποδεικνύουν οι επιστήμονες, ώστε να περάσουμε και αυτή τη δυσκολία και να φτάσουμε σε καλύτερο τόπο, σε καλύτερες μέρες, σε καλύτερα χρόνια. Η αυριανή ημέρα σηματοδοτεί πολλά. Δεν θα γιορτάσουμε με τον συνηθισμένο τρόπο. Ωστόσο, ξεχωριστά τα μηνύματα, όπως αυτό του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, όπως και εκείνο του Δημάρχου Τρίπολης, του Κώστα Τζιούμη. Ο φετινός εορτασμός της εθνικής μας επετείου είναι εντελώς διαφορετικός. Όμως μέσα στην ελληνική ψυχή είναι πάντα αδύνατος, αποπνέει η υπερηφάνεια και η χείρα μηνύματα. Ξεχωριστό το μήνυμα του Δημάρχου Τρίπολης, Κώστα Τζιούμη. Συμπολίτησες και συμπολίτες. Πέρασαν ήδη 182 χρόνια από τότε που με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα καθιερώθηκε 25η Μαρτίου ως ημέρα εθνικής εορτής, ως ημέρα μνήμης και τιμής ενός συγκλονιστικού και με πανανθρώπινη σημασία γεγονότος, της Επανάστασης του 1821. Η μεγάλη του γένους Επανάσταση οδήγησε στην αποτείναξη του Οθωμανικού ζυγού, στην απελευθέρωση ενός τμήματος της πατρώας γης, στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους και έδειξε στους λαούς πως οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι. Η Ελληνική Επανάσταση είναι το πρώτο μεγάλο γεγονός του 19ου αιώνα. Έδειξε δρόμους, χάραξε πορείες.
Γι' αυτό και σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελληνίδες, όπου γης προκαλεί ρήγη συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας, 25η Μαρτίου, ημέρα που παράλληλα προς τον εθνικό της περιεχόμενο έχει και το θρησκευτικό βάρος της με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, χαρμόσυνη είδηση για την ανθρωπότητα ολόκληρη και μέγιστη εορτή της Ορθοδοξίας. Δικαιολογημένα λοιπόν θυμόμαστε, τιμούμε, ευγνωμονούμε. Ακρός χαρακτηριστικές οι αναφορές από τον Δήμαρχο Τρίπολης. Ψηλά το κεφάλι, θα νικήσουμε και σε αυτόν τον αγώνα. Φέτος ο εορτασμός αυτός δυστυχώς θα είναι μόνο ψυχικός, πνευματικός, ατομικός. Ο κόσμος ολόκληρος, μαζί και η χώρα μας, αντιμετωπίζει έναν ύπουλο και αόρατο εχθρό, τον κορονοϊό, ο οποίος αντιμετωπίζεται μόνο με σύνεση, με ψυχραιμία, με πειθαρχία, με αλληλεγγύη. Πειθαρχώντας τις οδηγίες της πολιτείας και των επαϊόντων, ας κρατήσουμε όσο γίνεται τον φωνικό ιό έξω από το σπίτι μας, έξω από το Δήμο Τρίπολης, μακριά από την οικογένειά μας. Μέσα στο σπίτι του ο καθένας και η κάθε μία, ας αναλογιστεί, ας διαβάσει, ας προσέξει σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα κάθε τι σχετικό με την 25η Μαρτίου 1821. Και τότε θα καταλάβει ότι η υποχώρηση μπροστά στον εχθρό δεν είναι ούτε ήττα, ούτε δειλία. Είναι τακτική νίκης, την οποία εφάρμοζε άρεστα και πρώτος ο ελευθερωτής μας ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η Τρίπολη, η Αρκαδία, μπαρουταποθήκη του αγώνα και λίκνο της ελευθερίας, τιμά φέτος με εύγλωτη σιωπή την ιστορική επέτειο και θα την τιμήσει με λαμπρότητα στα 200 χρονά της. Ψηλά το κεφάλι, συνδημότησες και συνδημότες. Θα νικήσουμε και σε τούτο τον αγώνα. Ξεχωριστή πραγματικά η αυριανή ημέρα για όλους μας. Ας την τιμήσουμε έτσι όπως πρέπει. Με αυτή τη μάχη που δίνουμε αυτή τη φορά από τις θέσεις του σπιτιού μας. Γεωργία, έρχομαι σε σένα. Έχουμε δύο οικονομικά ζητήματα. Έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Ναι, να πιω θα το λέγε. Λοιπόν, έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτησή μας στις τράπεζες. Ναι, πραγματικά δεν γίνονται κάποιες συναλλαγές. Μια σειρά από συναλλαγές στα Αγγισέ λόγω κορονοϊού και είναι απόφαση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Να πούμε λοιπόν ότι δεν πραγματοποιούνται στα καταστήματα με φυσική παρουσία. Αναλήψη μετρητών έως 400 ευρώ. Άλλωστε μέχρι 400 ευρώ έχουμε από τα ATM, έτσι, που ήταν 900 νομίζω έπεσε. Καταθέσεις μετρητών μέχρι και 1.000 ευρώ πραγματοποιούνται και αυτά στα ATM με την χρήση χρεωστικής κάρτας. Οι πληρωμές λογαριασμών τρίτων, δημόσιο κτλ. Όλους αυτούς τους φορείς μέσω ίντερνετ ή πάλι στα ATMs και στα κέντρα αυτόματων συναλλαγών, διαδικτυακά επίσης όλα. Και ενημέρωση λογαριασμών, οι κινήσεις κτλ. Υπόλοιπα και όλα αυτά. Πάλι μέσω ίντερνετ ή πάλι στα ATM. Ενημερώσεις βουλιαρίων ταμιευτηρίου πάλι δεν γίνονται στο δίκτυο των καταστημάτων. Ας τα ξέρει ο κόσμος αυτά. Προφανώς και πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος και για οτιδήποτε περισσότερο μπορεί να ενημερώνεται και από την διαδικτυακή μας σελίδα www.bestpavlatv.gr. Ευτυχώς που αντέχει το ίντερνετ. Θα το δούμε σε λίγο το θέμα στα διεθνή μας. Θα δούμε μέχρι πόσο και αυτό. Τα νέα. Υπάρχει μια εξέλιξη που έχει να κάνει και με τα σούπερ μάρκετ. Την Κυριακή έμειναν ανοιχτά και είδαμε ότι κάποιοι το θεώρησαν. Ακούσαμε πάρα πολλά και κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μην πηγαίνετε και ο κόσμος που δουλεύει. Κάποιοι βέβαια, όπως και αυτή ήταν και η πρόθεση της πολιτείας, σκέφτηκαν ότι όλο αυτό είναι καλό γιατί έτσι μπαίνει στη διαδικασία κανείς και πηγαίνει περισσότερο για τις αγορές του. Κάθε μέρα έχει πάρα πολλές ώρες, άρα θα αποφύγουμε τον συνωστισμό. Αυτό ήταν και ο σκοπός. Ωστόσο, αναθεωρούν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης λοιπόν, και Επενδύσεων, ο κ. Παπαθανάσης, προχωρά σε αλλαγές στο έκτακτο ωράριο. Δεν θα είναι ανοιχτά την Κυριακή τα σούπερ μάρκετ, το κρατάμε αυτό. Προσπαθεί να καλύψει την τεράστια ζήτηση. Επίσης, να σου πω, η κυβέρνηση σε αντισηπτικά που υπάρχει έλλειμμα μεγάλο στην αγορά. Ναι, αλλά δύο ανά άτομο και έχουμε την παραγωγή που γίνεται και εδώ. Βέβαια, αυτή μάλλον ένα 30% μπορεί να καλύψει, γιατί δεν έχουμε εισαγωγή τέτοιων προϊόντων και μάσκες και όλα αυτά τα οποία χρειάζονται αυτές τις δύσκολες για όλους μας ημέρες. Αυτά ως προς την εξέλιξη και με την γραμμή το 110 υπάρχουν, μια και μιλούσαμε γι' αυτό, πολλές καταγγελίες για ισχροκέρδεια. Να ευχαριστήσουμε τη Γεωργία Αναγνωστοπούλου στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Τώρα να πάμε εμείς που έχουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Σύλλογο των Φιλιατρών, η Τριφυλία, τον κύριο Γιώργο Αλεξανδρόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Αλεξανδρόπουλε. Καλησπέρα. Του συνεταιρισμού. Ναι. Αγωνία για τα προϊόντα της Τριφυλίας και αγωνία τη στιγμή που κατρακυλούν οι τιμές.
Ναι, ήδη τώρα εδώ και μια εβδομάδα, σχεδόν μετά την καθολική απαγόρευση που έγινε, την απαγόρευση κυκλοφορίας, έχουν κατρακυλήσει τιμές. Είναι μηδενική ζήτηση στις λαχαναγορές, γιατί έκλεισαν λαϊκές, όλα αυτά, ο κόσμος δεν κινείται, δεν μπαίνουν στη διαδικασία αυτή να ψωνίσουν οι μανάβητες και όλοι αυτοί. Έχει πάει ο κόσμος στα σούπερ μάρκετ. Πάλι δεν γίνεται μεγάλη κατανάλωση. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να πιέζονται οι τιμές. Κατρακυλάνε δηλαδή. Έχουν κατρακυλήσει μέσα μια εβδομάδα κατά πολύ. Με αποτέλεσμα να προωθούν, εντάξει, το αγκούρι είναι στην περιοχή, αλλά και η ντομάτα που έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά. Η Κρήτη με τις ντομάτες είναι στα αζήτητα. Δηλαδή πολύ χαμηλές οι τιμές. Σήμερα, ας πούμε, στην Κρήτη οι ντομάτες ήταν στα 20 λεπτά. Το κιλό και μένουν αδιάθετες. Τα αγκούρια έχουν πάει στα 10-15 λεπτά το τεμάχιο και δεν μπορούν να διατεθούν, δηλαδή μένουν. Προωθούνται προς τις αγορές των Βαλκανίων. Έχει μείνει τώρα μόνο η αγορά της Βουλγαρίας, η οποία δεν μπορεί να απορροφήσει τα πράγματα. Η Ρουμανία, οι Ρουμάνοι που έπαιρναν και από εδώ από εμάς, λόγω ότι έχουν κλείσει τα σύνορα, υπάρχουν προβλήματα, έχουν σταματήσει να παίρνουν. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο επιδεινώνεται. Ναι. Και φοβόμαστε αποστείλατε ότι... και μία επιστολή, έτσι. Στείλαμε μία επιστολή στον Υπουργό να δει και το θέμα, γιατί και σήμερα που βγήκε ο Υπουργός Οικονομικών με το δεύτερο πακέτο μέτρων εκεί προς ανακούφιση των πληγέντων, ας πούμε, από τον κορονοϊό, επαγγελματικών ομάδων, στους αγρότες, για τους αγρότες δεν είπαν τίποτα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα, γιατί εμείς τώρα ξεκινήσαμε, αυτό το μήνα έχουν ξεκινήσει η παραγωγή. Έχουν γίνει όλα τα έξοδα σχεδόν στο 90%. Αλλά δεν καλύπτεται το κόστος. Και όπως βλέπουμε δηλαδή, ότι αν σταματήσει η αγορά της Βουλγαρίας, τελείωσε, θα πάνε για πέταμα. Ήδη, ας πούμε, στην Κρήτη, στις Κρήτη στα Αγκούρια, σταμάτησαν οι αγορές να τα δέχονται. Κρατάμε όλες αυτές τις ανησυχητικές αναφορές, γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και για την τοπική οικονομία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε εμείς τώρα σε αυτό το σημείο να δούμε την εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με τον κλάδο των πρατηριούχων. Οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων έχουν δει την βουτιά στην κίνηση όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το μόνο θετικό όρις αυτής της υπόθεσης είναι ότι οι τιμές έχουν πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και πιστεύω θα πέσουν λίγο ακόμα χαμηλότερα από ό,τι δείχνουν οι διεθνείς τιμές. Προς τα κάτω έχει, όπως ήταν αναμενόμενο, παρασύρει την τιμή των καυσίμων η εξάπλωση του κορονοϊού με την κίνηση στα πρατήρια να είναι πραγματικά μειωμένη στο ελάχιστο. Η κίνηση από όταν ληφθήκαν τα πρώτα μέτρα της κυβέρνησης έπεσε τουλάχιστον 50-60% πανελλαδικά από ό,τι γνωρίζω, όχι μόνο εδώ στο νομό μας. Και από τα σημερινά μέτρα που ισχύουν προβλέπουμε ότι μπορεί να πάει και στο 80% εκτός της κίνησης. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό δεν μπορούμε να το... δεν το βλέπει κανένας νομίζω, λόγω της κατάστασης κρίσιμης που υπάρχει για την υγεία των ανθρώπων πάνω απ' όλα. Συν όλα αυτά που αφήνει πίσω του σιγά σιγά αυτό που ζούμε τώρα, την οικονομική κρίση. Ο προβληματισμός για την επόμενη μέρα έντονος, με τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων να ζητούν συγκεκριμένα μέτρα από την πολιτεία. Αυτό εμάς σαν πρατήρια που είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε ανοιχτά για να μπορούμε να προμηθεύουμε τον κόσμο με το καύσιμα, μας πλήττουν επιχειρήσεις οικονομικά πάρα πολύ. Έχουμε κάνει ενέργειες, έχουμε μιλήσει με την Ομοσπονδία μας. Η Ομοσπονδία μας κατέθεσε σήμερα έγγραφο στο Υπουργείο Ανάπτυξης και ζητούμε να ληφθούν ορισμένα μέτρα για τα πρατήρια, όπως έχουν ληφθεί και για άλλες επιχειρήσεις. Και οι αρτοποιοί είναι σχεδόν όπως πάντα αρρωγοί με το επάγγελμά τους στην προμήθεια των απαραίτητων από τους καταναλωτές. Άλλαξαν λίγο οι συνήθειες, βέβαια, με τους πολίτες να προμηθεύονται ψωμί σε περισσότερες ποσότητες για περισσότερες ημέρες, ενώ την ίδια ώρα ζητούν και πρώτες ύλες για να φτιάξουν και οι ίδιοι στα σπίτια τους ψωμί. Είναι από εκείνα τα επαγγέλματα τα οποία θεωρούνται συνυφασμένα με την καθημερινότητά μας. Οι αρτοποιοί δίνουν τη δική τους μάχη σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Ναι, είναι. Οι πελάτες όμως είναι λίγο συνειδητοποιημένοι, μπαίνουν ένας-ένας, προσέχουν, τους βλέπω με μάσκες, άλλους με γάντια. Είναι λίγο τσιντωμένα τα πράγματα. Η κίνηση είναι λίγο αυξημένη, καμία σχέση με άλλες φορές. Φοβάται ο κόσμος, δεν βγαίνει πολύ. Είναι γεγονός. Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή. Προσπαθούμε και εμείς και το καταδύναμε να προμηθεύσουμε τον κόσμο να μην μείνει από ψωμί. Τα χαρακτηριστικά της κίνησης έχουν διαφοροποιηθεί. Οι πολίτες επισκέπτονται τα αρτοπία λιγότερο, αλλά αγοράζουν αρκετές ποσότητες σαν προμήθειες. Για την ώρα που είμαστε,
Είναι λίγο παραπάνω. Είναι λίγο παραπάνω. Είναι, ναι. Γιατί φοβάται ο άλλος και δεν βγαίνει συχνά και καθημερινά, οπότε φορτώνεται ψωμί για να έχει όλη τη βδομάδα. Και κάνουμε τα... κόσμος, έρχεται, παίρνει τα βασικά. Έρχεται, αλλά είναι πολύ προβληματισμένος ο κόσμος. Έρχεται, παίρνει τα βασικά για εφοδιάζει για 2-3 μέρες ψωμί και φεύγει. Πάντα, όπως σημειώνεται και από τους αρτοποιούς, τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που έχουν καθοριστεί. Τα τηρούμε οπωσδήποτε. Τα τηρούμε. Εμείς οι πελάτες από 1,5 μέτρα απόσταση. Και τους περισσότερους, αφού τα γεροντάκια τα εξυπηρετούμε, πάμε και στο κατοίκον και δίνουμε ψωμί. Στα παραδοσιακά αρτοπία πλέον οι πολίτες αναζητούν και πρώτες ύλες προκειμένου και οι ίδιοι να φτιάξουν ψωμί. Ψάχνει ο κόσμος να φτιάξει και μόνος το ψωμί, θα έλεγε κανείς. Ναι, οπωσδήποτε, ναι. Μας ζητάει αλεύρι και για να φτιάξει το σπίτι μόνος του. Δεν θα το έλεγα, όχι, σε καλά επίπεδα είμαστε. Σε καλά επίπεδα παίρνουν ψωμάκι, υπάρχει κίνηση. Ψάχνει τον κόσμος να φτιάξει και μόνος το ψωμί. Ναι, 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 ναι. Παίρνουν αλεύρι, παίρνουν μαγιές, αλάτια. Φτιάχνουν, ναι, πιστεύω ότι φτιάχνουν, ναι. Είναι καλό αυτό. Είναι πρωτόγνωρες, έτσι. Είναι πρωτόγνωρες. Είχα τέτοια πολλά χρόνια. Γιατί είμαι πολλά χρόνια αρτοποιός, αυτό το πράγμα δεν το έχω ξανασυναντήσει. Πάμε σε νέα από τον κόσμο. Το ίντερνετ αντέχει και στον κορονοϊό, όπως φαίνεται, και αποτελεί το βασικό μέσο πια για την επικοινωνία, την καθημερινότητα και την εξυπηρέτησή μας παγκοσμίως. Την ίδια ώρα, στο επόμενο βήμα, αυτό των αυστηρών περιορισμών της κυκλοφορίας, πέρασε η Βρετανία. Στο επόμενο βήμα, αυτό των αυστηρών περιορισμών της κυκλοφορίας, πέρασε και η Βρετανία, που ζήτησε από τους πολίτες να μείνουν στο σπίτι για τις επόμενες 3 εβδομάδες. Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον προειδοποίησε αυτούς που παραβιάζουν τα μέτρα με κυρώσεις. Στους πολίτες θα επιτρέπεται να βγαίνουν από τα σπίτια τους για τους ακόλουθους περιορισμένους λόγους και να ψωνίζουν τα βασικά ανακαία αγαθά όσο λιγότερο γίνεται. Για να ασκούνται δηλαδή για τρέξιμο, περίπατο ή ποδήλατο, μόνοι ή με μέλη της οικογένειάς τους, για οποιαδήποτε ιατρική βοήθεια ή για παροχή βοήθειας σε κάποιο ευάλωτο άτομο και προς και από την εργασία. Οι περιορισμοί κατά του COVID-19 στη 10η πιο επηρεασμένη χώρα του κόσμου βρίσκονται ακόμα πίσω σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου οι περισσότεροι δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους χωρίς ειδική άδεια. Μετά τους τραγικούς απολογισμούς επί σειρά εβδομάδων και τους περισσότερους από 6.000 θανάτους, στην Ιταλία σημειώθηκε μικρότερη αύξηση των κρουσμάτων για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Ωστόσο, οι αρχές υγείας είναι συγκρατημένες, αισιόδοξες και λένε ότι δεν μπορούν να πούν ακόμα ότι αυτή είναι η αρχή μιας θετικής τάσης. Ήδη η Ιταλία μετρά σχεδόν διπλάσιους θανάτους από ό,τι η Κίνα από όπου ξεκίνησε η πανδημία. Στην Ισπανία, που δοκιμάζεται επίσης, η καμπύλη των νέων κρουσμάτων δείχνει σημάδια ομαλοποίησης παρά το μεγάλο ρυθμό θανάτων που σημειώνονται καθημερινά την τελευταία εβδομάδα. Αισιόδοξα τα νέα και από τη Γερμανία, όπου έχει σημειωθεί φρένο στην αύξηση των κρουσμάτων. Οι δρόμοι σε όλη τη χώρα είναι έρημοι, καθώς έχει επιβληθεί απαγόρευση συναθρήσεων άνω των 2 ατόμων για να καταπολεμηθεί η εξάπλωση του COVID-19. Ψηφιακό μάθημα γιόγκα με μαθητές που συνδέονται από όλον τον κόσμο. Τηλεδιασκέψεις μεταξύ ηγετών, υπουργών και πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή απλώς υπολογιστή στην τηλεόραση. Η χρήση του διαδικτύου αυξάνεται μαζικά εξαιτίας της επιδημίας του κορονοϊού. Ο αρμόδιος Επίτροπος Thierry Breton χαιρέτησε τις αποφάσεις της Netflix και του YouTube να μειώσουν την ποιότητα από τα βίντεό τους στην Ευρώπη για 30 μέρες. Επίσης, η Disney καθυστερεί το λανσάρισμα μιας νέας υπηρεσίας στη Γαλλία ύστερα από αίτημα των αρχών και μειώνει τη χρήση της ευρυζωνικότητας κατά 1/4 σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Ενώ οι πολίτες εργάζονται και σπουδάζουν στο σπίτι τους, ορισμένες ψηφιακές επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η χρήση τους είναι 30-40%. Τα παγκόσμια δίκτυα και το διαδίκτυο είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν. Δουλεύουμε με τους πελάτες μας που προσφέρουν υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο για να είμαστε σίγουροι ότι παρέχουμε τις δυνατότητες που χρειάζονται σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Οι σερβέρες λοιπόν αντέχουν. Για τους ανθρώπους που ζουν σε περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο στην Ευρώπη, οι εταιρείες τηλεφωνίας και διαδικτύου εφαρμόζουν μέτρα για να υποστηρίξουν την πρόσβασή τους.
Οι οικιακοί πελάτες, οι επαγγελματίες και οι φοιτητές που κάνουν τώρα ηλεκτρονική μάθηση μπορούν να επωφεληθούν σε πολλές χώρες, ιδιαίτερα σε εκείνες που πλήττονται περισσότερο, όπως η Ιταλία, η Ισπανία ή το Βέλγιο, από ελεύθερη ή απεριόριστη χρήση δεδομένων. Ενώ η κρίση του κορονοϊού συνεχίζεται, οι άνθρωποι στην Ευρώπη λένε ότι μπορούν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για εργασία, σπουδές και ψυχαγωγία, χωρίς να ανησυχούν. Ζούμε με ένα νέο, απρόσκλητο επισκέπτη. Η καλύτερη προστασία είναι η πρόληψη. Πλένουμε συχνά και σχολαστικά τα χέρια μας με σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλειμμα. Αποφεύγουμε να αγγίζουμε με τα χέρια μας τη μύτη, το στόμα και τα μάτια μας. Καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη μας με τον αγκώνα ή ένα χαρτομάντιλο όταν βήχουμε ή φταρνιζόμαστε. Αποφεύγουμε τις κοντινές επαφές όταν παρουσιάζουμε συμπτώματα κρυολογήματος ή με άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα. Αν παρουσιάσουμε συμπτώματα πυρετού, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή, επικοινωνούμε με τον γιατρό μας ή με τον ΕΟΔΗ στο 1135 και παραμένουμε στο σπίτι μας. Εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τους επιστήμονες για την πληροφόρησή μας. Προστατεύουμε τον εαυτό μας. Προστατεύουμε τον συνάνθρωπό μας. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.